16η χρονιά στην πόλη μας θα διεξαχθούν οι διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής. Θα γίνει ο Πανελλήνιος, καθώς και τα προκριματικά της Ολυμπιάδας. Ο WRO Ελλάς διοργανώνει την Ολυμπιάδα εδώ και 12 χρόνια, ενώ με συνεργάτη τον Κοσμοτέ διοργανώνει εδώ και 6 χρόνια τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι για μαθητές από νηπιαγωγείο μέχρι και πανεπιστήμιο και έχει πάρα πολλές κατηγορίες όπου μπορούν να συμμετάχουν τόσο αρχάριοι όσο και προχωρημένοι και προπονητές και μαθητές. Οι διαγωνισμοί εκπαιδευτικής ρομποτικής ξεκίνησαν εδώ και 6 χρόνια. Οι συμμετοχές τότε ήταν πάρα πολύ μικρές, είχαμε μόνο 6 ομάδες, ενώ πέρυσι οι ομάδες αυτές εκτινάχθηκαν στις 50 και οι συμμετέχοντες μαθητές στους 220. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και ενώ δεν έχουν κλείσει ακόμα οι εγγραφές των ομάδων, οι οποίες θα κλείσουν 23 Φεβρουαρίου, έχουμε ήδη 140 μαθητές που αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο κομμάτι της μαθητικής κοινότητας της πόλης μας και της περιφέρειας γενικότερα. Κυρίαρχο μέλημά μας είναι να αξιοποιήσουμε την εκπαιδευτική ρομποτική και να προσεγγίσουμε όλες τις μαθησιακές περιοχές που αφορούν στο νηπιαγωγείο. Το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής μας ενδιαφέρει όσον αφορά την επιμόρφωση των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών πάνω σε ένα σύγχρονο τομέα, ο οποίος σιγά σιγά εμπλουτίζεται και με την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, την Δευτέρα 27 του μηνός και ώρα 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο σχετικά με το Scratch και το κωδικόραμα για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο STEM Education Ιωαννίνων, στη Μαρίκα Σκοτοπούλη 62. Επίσης, θα ήθελα να σας πω ότι πραγματοποιούνται δράσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς και εμείς δεν σταματάμε εδώ. Θα πραγματοποιήσουμε επιμορφωτικές ημερίδες πάνω σε ομάδες και σε θέματα του διαγωνισμού, οι οποία τους ενδιαφέρουν. Λέγεται από τον Αρχιμίδη στον Νταβίντσι. Θα μπορούν οι ομάδες με τη βοήθεια των καθηγητών, των εκπαιδευτών τους, να πειράξουν τα σχέδια των υπάρχουσων κατασκευών. Ουσιαστικά καλεί τα παιδιά αυτός ο διαγωνισμός να γίνουν οι εφηβρέτες του 21ου αιώνα. Οι μαθητές δεν έχουν σκοπό απλώς να κατασκευάσουν ένα ρομπότ. Στην πραγματικότητα είναι να διερευνήσουν ένα ολόκληρο θέμα. Το κεντρικό θέμα φέτος είναι η κλιματική αλλαγή. Ένα θέμα το οποίο ειδικά για την πόλη μας γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μας καίει. Οι μαθητές εδώ των Ιωαννίνων μάλιστα σκέφτονται φάνταστα project και διερευνούν αυτούς τους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη μόλυνση ας πούμε, της ατμόσφαιρας και προσπαθούν με ρομποτικές κατασκευές και λύσεις να αντιμετωπίσουν θέματα τα οποία αφορούν την κλιματική αλλαγή. Την αύξηση όχι μόνο της θερμοκρασίας αλλά και τους ρήπους που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα. Την αναδάσωση καθώς επίσης και τη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων της πατρίδας μας. Έχουμε διαπιστώσει και έχουμε δει σε διεθνές επίπεδο ότι πάρα πολλοί μαθητές έχουν δώσει λύσεις για σημαντικά προβλήματα που μετέπειτα τα παίρνει η ίδια βιομηχανία και αναπτύσσει πιο ολοκληρωμένες λύσεις. Στόχος γενικά από τους προπονητές που υπολοιπάει είναι όταν συντονίζουν την ομάδα να έχουν στο νου τους κάποιες κατηγορίες. Δηλαδή, το πρώτο είναι το team working, δηλαδή να σχεδιάσουν μια ομάδα την οποία θα δουλεύουν τα παιδιά μαζί, να έχουν το critical thinking, δηλαδή να τους βάζουν να ψάξουν σχετική πληροδραφία και από εκεί πρέπει να πειραματίζονται. Το engineer thinking, να μπουν στον κόσμο της μηχανικής, γιατί όπως είπα, κλείνουν τους σκράβλες στη μηχανική, δεν τη διδάσκονται, οπότε εκπαιδεύονται μέσα από τη ρομποτική και να καταλήξουν σε ένα problem solving, γιατί στην όποια κατηγορία στόχος μας είναι να επιλύουμε προβλήματα. Ο βασικός στόχος του WRO Ελλάς είναι στην πραγματικότητα η διάδοση της μεθοδολογίας STEM μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μέσα από τους διαγωνισμούς προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε όσο τους περισσότερο γίνεται εκπαιδευτικούς βασικά και κατέπειτα γονείς και μαθητές στο να συμμετάσχουν, στο να ανακαλύψουν τη συγκεκριμένη μεθοδολογία και να την εφαρμόσουμε. Υπάρχει βέβαια μέχρι στιγμής μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα, μιας που συμμετέχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί στους διαγωνισμούς, υπάρχουν συνέδρια, υπάρχουν ημερίδες, οι οποίες εφαρμόζονται στη χώρα μας, αλλά υπάρχει μικρότερη ενδυνάμωση από το ίδιο μας το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό ελπίζουμε κάποια στιγμή να ακολουθήσουμε και εμείς τα ευρωπαϊκά πρότυπα και να ενταχθεί η μεθοδολογία πιο ολοκληρωμένα μέσα στην τάξη.